Επόμενη μέρα, άρα πάμε σε εκλογές. Επίσης, οι δημοσκοπήσεις βγήκε και μία για το ποντίκι της Σάλκο. Όλες σήμερα δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο όριο της αυτοδυναμίας. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό και αυτό νομίζω ότι σε ένα βαθμό έχει πανικοβάλει τον Πρωθυπουργό. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρή εισρωή της τάξης του 10% των προηγούμενων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Όχι με σκαλοπάτι, κατευθείαν από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά λοιπόν συντείνουν στο ότι στις αρχές Φεβρουαρίου θα έχουμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιθώριο το οποίο θα δοθεί ή δεν θα δοθεί, εδώ υπάρχουν δύο απαντήσεις για τα δύο θέματα τα οποία τίθενται. Στο ζήτημα της προληπτικής πιστωτικής γραμμής, ο κύριος Σταθάκης το ξεκαθάρισε προχτές μιλώντας στην εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί για προληπτική πιστωτική γραμμή με μνημόνιο. Θα κάνει άλλου είδους διαπραγμάτευση. Το δεύτερο είναι ότι μια καινούργια κυβέρνηση με ενωπή λαϊκή εντολή θα ζητήσει από τους. Και αν μας κατεβάσουν ρολά, κύριε Θα σας πω. Και αν μας κατεβάσουν ρολά, τι έγινε το δεύτερο. Θα ζητήσετε και άλλη παράταση. Μισό λεπτό. Υπάρχουν για όλα. Θα ζητήσετε και άλλη παράταση, αυτό θέλω να ξέρω. Δεν ζητάμε παράταση του μνημονίου. Δεν πρόκειται ο ΣΥΡΙΖΑ να ζητήσει παράταση του μνημονίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει το μνημόνιο. Χρόνο. Θα ζητήσει χρόνο για τη διαπραγμάτευση. Είναι αυτό το οποίο έχει πει ο Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Το ίδιο σχέδιο εξακολουθεί να ισχύει. Έχουν ζητήσει να ψηφιστούμε εκτός. Άρα ο κύριος Μητρόπουλος Τα μέτρα που έχουν ζητήσει να ψηφίσουμε εκτός Φεβρουαρίου, γι' αυτό μας δώσατε την παράταση. Κύριε Παπαδόπουλε, είστε κυβέρνηση, δεν θα ψηφιστούμε. Σας θυμίζω ότι δεν τα ψηφίζει αυτή η κυβέρνηση αυτά τα μέτρα. Θα τα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Όλοι οι βουλευτές αυτής της κυβέρνησης δεν τα ψηφίζουμε. Θέλω να ξέρω όμως κάτι. Παρακαλώ. Αμέσως, κύριε Σπίτι. Αλλά θέλω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μητρόπουλος είναι εντός γραμμής ή εκτός γραμμής? Εγώ σας είπα ποια είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω ακούσει τον κύριο Μητρόπουλο, οπότε δεν θέλω να επεκταθώ. Αλλά θέλω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, διότι έχουμε την πληροφορία ότι με non-paper και στο off το ΠΑΣΟΚ λέει ότι όποιος μιλάει για Brexit είναι ανεύθυνος. Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό? Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσω με τα υπόλοιπα με τα οποία αναφέρθησαν. Από το 2009 μέχρι και σήμερα, και ειδικά από το 2012 και μετά, έχουν γίνει πολλά βήματα για να μην μιλάμε σήμερα για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Μα μίλησε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Για να σας άκουσα. Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα καταλάβετε. Ναι. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Και ειδικά από αυτή την κυβέρνηση και από την προηγούμενη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και από την κυβέρνηση Παπαδήμου που καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν πάρα πολλά βήματα για να φτάσουμε σήμερα σε ένα σημείο να μπορούμε έστω να βγούμε σε αγορές την περίοδο που βγήκαμε, όταν τα επιτόκια ήταν χαμηλά. Να μιλάνε στην Ευρώπη με μια διαφορετική γλώσσα για την Ελλάδα. Ακούσαμε τον κύριο Σόιμπλε να μιλάει, ακόμα και τον κύριο Σόιμπλε που πάντα είχε να πει τα χειρότερα για την Ελλάδα, να μιλάει ότι έχουν γίνει πολλά βήματα, πολλές μεταρρυθμίσεις και η Ελλάδα πλέον αλλάζει επίπεδο. Σωστό είναι. Εντάξει. Άρα δεν υπάρχει φόβος. Και να μπορεί η αυριανή κυβέρνηση, τέλειο θα γίνουν σήμερα εκλογές, αλλά και η αυριανή κυβέρνηση μετά από 1,5 χρόνο, εφόσον βγήκε πρόεδρος της Δημοκρατίας, να μπορεί να πηγαίνει στην Ευρώπη και να έχει ένα πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που είχε μέχρι προχθές. Άρα δεν υπάρχει φόβος. Εγώ πιστεύω και το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι βρισκόμαστε σε ένα καθοριστικό σημείο. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Προσέξτε που θα μπείτε, μπαίνει ο κύριος Γεωργιάδης για να σας ακούσει. Θέμα Brexit υπάρχει. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Ποιο είναι αυτό? Ότι το μνημόνιο αυτή τη στιγμή τελειώνει. Ειδικά το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας μπει παρακαλώ πολύ ο κύριος Γεωργιάδης στο στούντιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει, εφόσον δεν είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή η χώρα να βγει στις αγορές, πρέπει να υπάρχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας και μια προστασία από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε. Σας ρώτησα αν υπάρχει αυτό θέμα. Το οποίο γίνεται, αυτό θα σας απαντήσω τώρα. Αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή με την.